αρκετά ήταν τα περιστατικά στα οποία κλήθηκε το απόγευμα της περασμένης Τετάρτης η πυροσβεστική υπηρεσία Καβάλας να αντιμετωπίσει λόγω της κακοκαιρίας που περισσότερο ουσιαστικά έπληξε την ανατολική πλευρά της πόλης της Καβάλας αλλά και τον πρώην Δήμο Φιλίππων. Έτσι λοιπόν, λίγο πριν από τις 7.30 το απόγευμα της Τετάρτης άνοιξαν οι ουρανοί. Τα κύρια χαρακτηριστικά ήταν η καταρακτώδης βροχή, ο δυνατός αέρας και η αισθητή πτώση της θερμοκρασίας. Πλημμυρισμένα υπόγεια, σπίτια ή καταστήματα δεν υπήρξαν σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία Καβάλας. Λόγω των ακραίων καιρικών φαινομένων αλλά και της μεγάλης ποσότητας βροχής που έμπαινε στο κλειστό κολυμβητήριο Καβάλας στην περιοχή του Περιγαλείου από την στέγη, εκενώθηκε προληπτικά, ενώ την ίδια ώρα σημειώθηκε και διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος. Έξω από το κολυμβητήριο έπεσε ένα δέντρο πάνω σε ένα παρκαρισμένο όχημα προκαλώντας υλικές ζημιές. Ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι προβλήματα υπήρξαν και στην υδροδότηση σε αρκετές περιοχές της Καβάλας, όπως την οδό 7ης Μεραρχίας, στην περιοχή της Δέπος και του Προφήτη Λία. Δρόμοι άνοιξαν, αυτοκίνητα έμειναν μετέωρα τα οποία ήταν σταθμευμένα σε σημεία τα οποία εκτελούνταν εργασίες και αυτό είχε ως αποτέλεσμα συνεργεία της τεχνικής υπηρεσίας αλλά και η συνεργεία των εργολάβων να σπεύσουν στα σημεία τα οποία δημιουργήθηκαν όλες αυτές οι ζημιές. Λοιπόν, επί της Τιμίου Προδρόμου και Κομνηνών γωνία και λίγο πιο πάνω στη Χαριλάου Τρικούπη. Αυτό που συναντήσαμε πριν από μισή ώρα περίπου πραγματικά μας εξέπλησε από την άποψη την εξής, ότι όλα αυτά τα αυτοκίνητα που βλέπουμε στα πλάνα μας, στους δέκτες μας, έχουν εγκλωβιστεί. Βλέπετε, είναι η μία ρόδα πατάει πάνω στο πεζοδρόμιο, η άλλη ρόδα πατάει πάνω στην άσφαλτο, με αποτέλεσμα από κάτω να χάσει και το χαντάκι, η τάφρος, και να μην μπορούν να φύγουν τα αυτοκίνητα, τουλάχιστον για απόψε, μέχρι αύριο δεν ξέρω ποια ώρα. Βλέπετε, οι κάδοι έχουν πέσει μέσα στην τάφρο, μηχανάκια έχουν χαυτεί μέσα στις λάσπες, αυτοκίνητα επίσης μέσα στις λάσπες, και αυτό είναι το αποτέλεσμα του οχαδελφισμού, επιτρέψτε μου την έκφραση, των εργολάβων, όλων αυτών που αναλαμβάνουν αυτά τα έργα εδώ και 2 χρόνια περίπου, που αντικαταστούν το δίκτυο ίδρυσης, και υπάρχουν αυτές οι μεγάλες καθυστερήσεις και ποτέ δεν έχουν δώσει ούτε στα σημεία των καιρών σημασία ώστε να προλάβουν το κακό, ούτε σε τίποτε άλλο. Υπάρχει μεγάλη ταρεπολία των πολιτών της Καβάλας σε κάθε γειτονιά, σε κάθε δρόμο, σε κάθε συνοικία. Βροχή και άνεμοι έπληξαν ξαφνικά και την Ξάνθη, την Κομωτινή αλλά και την Αλεξανδρούπολη. Το φαινόμενο ήταν πολύ έντονο, με τους ανέμους να πνέουν με ταχύτητα 56 χιλιόμετρα ανά ώρα.